Συναντήσεις λοιπόν με δημάρχους και παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη έχει ο Πρωθυπουργός. Πάμε να μας πει περισσότερη η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία. Μίνα, είμαστε έξω από την αίθουσα όπου θα γίνει αυτή η συνάντηση με τους παραγωγικούς, επιστημονικούς φορείς και τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Σε λίγο θα περάσει μπροστά μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ανέβει για να μπει στην αίθουσα αφού ολοκληρώθηκε η προηγούμενη εκδήλωση της παρουσίας της πλατφόρμας Έργα, όπου κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας να κάνει ένα κλικ στο χάρτη και να βλέπει τα έργα που γίνονται στο Δήμο ή στην περιφέρειά του. Τις αδειοδοτήσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τυχόν καθυστερήσεις. Θα είναι ένα όπλο στα χέρια του κάθε πολίτη. Τώρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι έργα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ θα γίνουν στην Κεντρική Μακεδονία μέσω του ΕΣΠΑ, μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι και το 2030. Όπως είπε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διπλή σύγκληση, η σύγκληση δηλαδή των περιφερειών με την Αττική. Και μάλιστα είπε ότι θα αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης των έργων για τη Θεσσαλονίκη που θα γίνονται στην ομιλία στη ΔΕΘ, διότι όπως είπε, χάνονται μέσα σε μια ομιλία που αφορά έργα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο λοιπόν θα συναντηθεί, όπως είπαμε, με τους φορείς. Ενώ νωρίτερα το πρωί είχε σύσκεψη με τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Τους είπε χαρακτηριστικά τους βλέπει πιο αισιόδοξους, αφού τα πράγματα πάνε καλύτερα για την πόλη. Είπε και δεσμεύτηκε ότι μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, θα προχωρήσει και το flyover. Και ακούσαμε και στο βίντεο ότι ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης δεσμεύτηκε πως το πρώτο εισιτήριο του μετρό θα το κόψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Αργυριάδου. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η πρώτη σύγκληση αποτελεί ουσιαστικά τον εθνικό στόχο της χώρας, όπως τουλάχιστον έχει προσδιοριστεί από αυτήν την κυβέρνηση, και δεν είναι άλλος από την ταχύτατη σύγκληση της Ελλάδος με την Ευρώπη σε όλους τους επιμέρους δείκτες. Και η αλήθεια είναι, το έδειξε ο Άκης σε αυτό το ωραίο διάγραμμα στην αρχή της παρουσίασής του, ότι αν συγκρίνουμε τις αποδόσεις της χώρας μας σε σχέση με δύο άλλες χώρες παρεμφερούς μεγέθους που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια περίπου την ίδια εποχή, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία, θα διαπιστώσουμε ότι, για λόγους που θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολλές ώρες να τις αναλύσουμε, σίγουρα υστερούμε και πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Και αυτό αποτελεί τον μεγάλο εθνικό στόχο αυτής της κυβέρνησης. Η δεύτερη σύγκληση όμως είναι μια σύγκληση για την οποία μιλάμε πολύ λιγότερο. Και είναι η περιφερειακή σύγκληση. Διότι πράγματι, αρκεί μια σύντομη ανάγνωση των σχετικών στοιχείων για να διαπιστώσει κανείς ότι αυτό το αθηνοκεντρικό αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε προτεραιότητα πολλών κυβερνήσεων εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει δημιουργήσει σημαντικές περιφερειακές ανισότητες. Με αποτέλεσμα να απαιτείται με τελείως διαφορετική περιφερειακή πολιτική, προκειμένου να μπορέσουν οι περιφέρειες της χώρας, και ειδικά αυτές οι οποίες έχουν μείνει πιο πίσω, να συγκλίνουν με τον εθνικό μέσο όρο.